Λοιπόν, περιμένετε. Θα έρθει ο Σεπτέμβριο του 19. Μην απαιτείτε πάλι εκλογές. Μην απαιτείτε. Θα δηλαδή, πάτε έχετε φτάσει στην γραφικότητα πια. Θα πάτε μέχρι το Σεπτέμβριο του 19, γιατί συγκυβερνάτε με ένα κόμμα το οποίο απειλεί να σας ρίξει. Το λένε ευθέως. Δηλαδή είναι φρασιολογία, δεν είναι δική μου. Πρώτον, ο κύριος Καμένος είπε ευθέως ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να ολοκληρώσει τη συμφωνία την οποία έχει κάνει να βγάλει τη χώρα που βγαίνει από τις 21 Αυγούστου και ταυτόχρονα να τελειώσουν και ό,τι έχουν να κάνουν με τη διαπλοκή, γιατί θα έχουμε και άλλα πράγματα στην επόμενη πορεία. Και να δω τότε τι θα πούνε. Γιατί δεν απαντάνε για όλες τις σχέσεις τις οποίες ο κ. Μητσοτάκης εμφανίζεται σε όλα τα σκάνδαλα. Σε ό,τι κυκλοφορεί μέσα ο κ. Μητσοτάκης. Siemens, Frouzis. Πώς γίνεται αυτό. Και ρωτάω, κυρία Μουρελάκη, τότε ο πρωθυπουργός του φορέα. Ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, αν ήταν ο ίδιος, ήταν κάποιος από εμάς, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν σε όλα τα μέσα. Ακούτε τίποτα. Τίποτα δεν ακούτε. Είναι λοιπόν ομερτά, γιατί το σύστημα έχει αποφασίσει να στηρίξει, καταλαβαίνει ότι πλέει τα ολίσθια και ταυτόχρονα τα συμβόλαια που είχαν συμφωνήσει να εκτελέσουν δεν τα εκτελούν. Ήταν συμβόλαια κοινωνικά.